με κάλεσε στο τηλέφωνο για να διαψεύσει το ρεπορτάζ της εκπομπής, πράγμα που το είχαμε βγάλει και στον αέρα. Είπε ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ στη ζωή της Χαρτορίχτρα. Και στην συνέχεια, όταν τελείωσε η εκπομπή, είχαμε έναν πιο μακρύ διάλογο, όπου αναπτύξαμε μαζί κάποια θέματα. Μου επανέλαβε ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ Χαρτορίχτρες, ότι οι μαρτυρίες είναι ανυπόστατες γενικότερα, και ότι οι μάρτυρες δεν υπάρχουν καν σαν οντότητες. Τι εννοεί δεν υπάρχουν σαν οντότητες, αφού παίρνουν τηλέφωνο επώνυμα και λένε... Ναι, λένε... η ίδια ισχυρίζεται ότι έχουν πάει συγγενείς σε όλες τις εκπομπές. Η ίδια και ο Μάνος έχουν μαζί 5 με 6 συγγενείς και έχουν βρεθεί, λέει, 50 ξαδέρφια, 100 φύοι, 300 γείτονες κτλ. Μάλιστα. Ότι άνθρωποι... δηλαδή κάποιοι παίρνουν και λένε ψέματα ότι είναι συγγενείς. Μάλιστα, άνθρωποι για να πούνε ένα δεν... ψέμα. Αυτό ισχυρίζεται η Ρούλα. Αυτό ακριβώς. Ότι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουν οι ίδιοι, που δεν τους γνώρισαν ποτέ στη ζωή τους, τώρα λένε ότι είναι κολλητοί τους ή συγγενείς τους. Μάλιστα. Γιατί ξύπνησε ο άλλος και λέει: τι θα κάνω σήμερα, θα βγω και θα πω μια ψεύτικη μαρτυρία για τη Ρούλα Πισπυρίγκου από την Πάτρα, γιατί έτσι ξύπνησε. Καλά, εμείς λέμε τη λέει ίδια. Δεν... Ναι, ναι, λέω. Μάλιστα για την μαρτυρία που είχαμε εξασφαλίσει εμείς ως εκπομπή στην Πάτρα, που έλεγε ότι δεν την ήθελα η μητέρα του Μάνου και γενικότερα η οικογένειά του. Το έχει διαψεύσει και αυτό και είπε ότι καθημερινά την επισκέπτεται η πεθερά της και κάθε δεύτερη μέρα ο πεθερός της και ας μην είναι πλέον πια τα ζευγάρι μαζί με το Μάνο. Και μάλιστα μου είπε για την πεθερά της συγκεκριμένα ότι ακόμα και την Τζορτζίνα, ενώ η Τζορτζίνα ήταν αμαία, δηλαδή ήταν ένα παιδί με τετραπληγία και ήθελε μια ιδιαίτερη φροντίδα, την κρατούσε η πεθερά της, ότι κάνανε Πάσχα μαζί και οι δύο οικογένειες και ήταν πολύ αγαπημένοι ως οικογένεια. Μάλιστα. Γενικότερα, πώς την ακούς εσύ που μίλησες μαζί της? Είναι ήρεμη, είναι εκνευρισμένη, είναι τσαντισμένη, είναι φοβισμένη, είναι έξαλλη? Δηλαδή, τι συμπέρασμα έβγαλες εσύ από τη συνομιλία σας? Μου είπε, Γιώργο, ότι παρακολουθεί τις εκπομπές στην τηλεόραση, βλέπει τι γίνεται. Δεν είναι ήρεμη καθόλου. Έχει χάσει τον ύπνο της και εύχεται να τον ξαναβρει. Είναι πολύ αναστατωμένη. Έχει μια αγωνία να μάθει τι έχει γίνει. Βέβαια έχει αγωνία. Λέει ότι ή έχει αγωνία να απεμπλακεί το όνομά της από όλο αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η αγωνία της πραγματικά? Η ίδια λέει ότι θα φανεί σύντομα η αλήθεια. Και μάλιστα όταν αναφέρθηκα τέλος πάντων, πήγα το διάλογο για τις τοξικολογικές, οι οποίες αναμένουμε ίσως σήμερα, αύριο, μου είπε ότι είναι κάποιο φάρμακο από την αγωγή της, δηλαδή από την αλλαγή που έκαναν από την Πάτρα στην Αθήνα. Δηλαδή στην Αθήνα της είχαν δώσει ένα άλλο φάρμακο και η Ρούλα υποπτεύεται ότι είναι αυτό. Βέβαια η γυναίκα ξεκαθάρισε ότι δεν είναι γιατρός, δεν μπορεί να ξέρει τι έχει γίνει, ότι η Τζορτζίνα ήταν ένα παιδί το οποίο είχε πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Ναι, μεν, όπως είπε και ο φυσικοθεραπευτής σε μια άλλη εκπομπή, είχε εξέλιξη στην υγεία της, δηλαδή μετακινούσε τα δάχτυλά της, υπήρχε βελτίωση, όμως ήταν ένα παιδί το οποίο δεν οξυγονόταν ο εγκέφαλός του και δεν μπορεί να ξέρει. Πολλά προβλήματα υγείας βέβαια από την τετραπληγία και μετά, γιατί μέχρι την τετραπληγία ήταν ένα παιδί ευφιέστατο κανονικό. Έλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό να πούμε το εξής τώρα, ότι